Το παράδειγμα της Λάρκο έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλα εργοστάσια που αναδεικνύουν ότι τα εργοστάσια στον καπιταλισμό ανοίγουν ή κλείνουν με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος. Είτε ανήκουν σε κάποιο ιδιώτη επενδυτή, είτε η ιδιοκτησία του εργοστασίου είναι μετοχική, με μερική ή καθολική συμμετοχή του κράτους. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Λάρκο, που στα 54 χρόνια λειτουργίας της άλλαξε πολλές φορές χέρια. Αποδεικνύει πως το κριτήριο του κέρδους που αφορά την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, αλλά και την οργάνωση της καπιταλιστικής οικονομίας στο σύνολό της, φρενάρει και απαξιώνει παραγωγικές δυνατότητες όταν η ανάπτυξή τους δεν αποφέρει άμεση κερδοφορία στον ιδιοκτήτη. Αυτό το χρυσορυχείο όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν βρέθηκε στα χέρια διαφόρων ιδιοκτητών. Πότε στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, πότε στα χέρια του ίδιου του κράτους, του καπιταλιστικού, που όλοι τους τη θεωρούσαν βαρύδι μόνο και μόνο γιατί δεν υπηρετούσε τις ανάγκες της δικής τους κερδοφορίας, του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου δηλαδή που έχετε επιλέξει και όποιον πάρει ο χάρος. Από αυτό το βαρύδι, όπως το λέτε, θέλετε να απαλλαγείτε τώρα και δεν κρατιέστε. Αποδεικνύει ότι προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους του εκάστοτε καπιταλιστή, είναι κυρίαρχη τάση και ανάγκη του κεφαλαίου να συμπιέζει διαρκώς την τιμή της εργατικής δύναμης, με την αφαίρεση δικαιωμάτων, με χειροτέρευση των όρων δουλειάς και αμοιβής. Η Λάρκο έχει δοκιμαστεί και με τα δύο μοντέλα καπιταλιστικής διαχείρισης. Και ως ιδιωτική επιχείρηση ιδιοκτησίας του Πολωσάκη, αλλά και ως κρατική επιχείρηση. Τόσο ως κρατική επιχείρηση όσο και ως ιδιωτική, πάντα είχε κέρδη και παρήγαγε τεράστιο πλούτο για τα μονοπόλια και το κεφάλαιο, που ποτέ όμως δεν καρπώθηκαν οι εργαζόμενοι. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι προηγούμενες, ποτέ δεν ιεράρχησαν ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών του λαού, την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ανοξείδωτο χάλιβα και σε άλλα προϊόντα νικελίου. Η Λάρκο έχει στην κατοχή της πάνω από 1.000.000 στρέμματα δημόσιας γης, στο υπέδαφος των οποίων υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα νικελίου που αποτελεί το βασικό συστατικό της ηλεκτροκίνησης στην κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Η Λάρκο είναι επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Πλειοψηφικά ανήκει στο ελληνικό κράτος και την δίνεται στα δόντια των επιχειρηματικών συμφερόντων χωρίς καμιά δέσμευση για την τύχη των εργαζομένων. Αλλά και σε μια περίοδο όπου λόγω ηλεκτροκίνησης στην αυτοκινητοβιομηχανία η αξία του νικελίου και κοβάλτιου αναμένεται να φέρει τεράστια κέρδη σε όσους τα κατέχουν και τα εκμεταλλεύονται. Η μεγαλύτερη παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα σε όλο τον κόσμο είναι πελάτες της Λάρκο, στην οποία έχουν γίνει συγκεκριμένα πειράματα με επιτυχία. Η Λάρκο είναι ένα συγκρότημα που κατέχει μονοπωλιακά τα κοιτάσματα νικελίου της χώρας μας. Βρίσκεται στην πρώτη θέση παραγωγής νικελίου στην Ευρώπη και μεταξύ των 5 πρώτων παγκοσμίως. Μόνο τα κοιτάσματα νικελίου που διαθέτει, αυτά που ήδη εκμεταλλεύεται και είναι γνωστά, φτάνουν τα 20 δις δολάρια με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις. Είναι ένα σύμπλεγμα επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με τεράστιες δυνατότητες να τροφοδοτεί άλλους κλάδους της βιομηχανικής παραγωγής με εγχώριες πρώτες ύλες. Καλό μήνα, καλούς αγώνες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και χρόνια βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων. Στηρίζει τον αγώνα τους για διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους και καταγγέλει τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτές οι αντιφάσεις, αυτά τα προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν είναι γιατί ακριβώς υποκλίνονται σε αυτούς, γιατί ακολουθούν αυτές τις πολιτικές. Είτε είναι, γεια σου, είτε είναι κυβερνήσεις χτεσινές είτε σημερινές. Έφυγε η χτεσινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ήρθε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι βρήκα χάλια τα πράγματα, ήθελα να τα κάνω καλύτερα, αλλά δεν μπορώ, άρα θα κάνω τα ίδια, πιθανόν και χειρότερα, ανάλογα πώς θα μου προκύψει, αλλά δεν το θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω. Οι προηγούμενοι λένε προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, κάναμε και λάθη, ξαναβγάλτε μας τώρα να φύγουν αυτοί που είναι σήμερα για να τα διορθώσουμε και να τα κάνουμε καλύτερα. Και αυτό το αλυσβερίσι, αυτό το δούλεμα κρατάει πολλά χρόνια τώρα. Τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ ξεκίνησαν επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασό Κινάλ το 2013, που τα συναποφάσισε με την Τρόικα και με την Κομισιόν να εκβιάζει για επιστροφή των κρατικών επιχορηγήσεων. Η τότε κυβέρνηση επέλεξε τη λύση της ένταξης της επιχείρησης της διατάξης του πτωχευτικού δικαίου και την τμηματική πώληση του εργοστασίου και των μεταλλείων. Η τακτική όλων των κυβερνήσεων καταχρέωσαν τη ΛΑΡΚΟ. Το περίφημο χρέος της εταιρείας προς τη ΔΕΗ, η οποία είναι μέτοχος της εταιρείας, προέκυψε γιατί η ΔΕΗ της χρέωνε το ρεύμα περίπου 40% ακριβότερα από ό,τι σε άλλες ανάλογες επιχειρήσεις. Διπλασίασε ή δεν συντιπλασίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2006 την ήδη αυξημένη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνησή σας και η ΔΕΗ χρωστούν πολλά στη ΛΑΡΚΟ. Δεν σας χρωστάει η ΛΑΡΚΟ. Η εταιρεία έμεινε για χρόνια μακριά από χρηματοδοτήσεις και δάνεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυγχρονιστεί. Τα χρέη στη ΔΕΗ, η έλλειψη χρηματοδότησης και το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε στην καθετοποίηση της παραγωγής είχαν σαν αποτέλεσμα εικονικά η επιχείρηση να εμφανίζεται μη βιώσιμη. Την περίοδο 2005-2007 η ΛΑΡΚΟ καταγράφει πάνω από 400 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη, επειδή η διοίκηση που είχε διορίσει η Νέα Δημοκρατία είχε προπολίσει το προϊόν στους πελάτες της επιχείρησης στη μισή τιμή από τις τιμές που είχε το νικέλιο εκείνη την περίοδο. Ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Το 2009 το κράτος ως κύριος μέτοχος της ΛΑΡΚΟ πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μπήκε εγγυητής σε δάνεια, δεν χρηματοδότησε την επιχείρηση, σε δάνεια που τα είχε αποπληρώσει η ΛΑΡΚΟ. Και το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού φορτώνει το πρόστιμο των 136 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτή την πρακτική απαξιώθηκαν οι δυνατότητες που είχε η ΛΑΡΚΟ ώστε να παράγει και να μεταποιεί τον ορυκτό της πλούτο ως τελικό προϊόν για τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας. Η απαξίωση έφερε την εντατικοποίηση της δουλειάς και αυτή με τη σειρά της τα αλλεπάλληλα, θανατηφόρα, εργατικά ατυχήματα. Τα αποτελέσματα της απαξίωσης του εργοστασίου για πολλά χρόνια είναι δραματικά και με τραγικές συνέπειες. Οι εργάτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική της εντατικοποίησης της δουλειάς, της υπερεκμετάλλευσης, της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας, της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων οδηγεί σε θανατηφόρα τέτοια ατυχήματα. Είναι το δεύτερο μες στο είναι το δεύτερο. Είχαμε τον Ιούλιο, στις 11 Ιούλη, θανατηφόρο ατύχημα. Είχαμε πριν λίγες μέρες μεγάλο πρόβλημα, έσπασε το σειρματόσκηνο, άδειασε ο κάδος με το μετάλλευμα, μπορούσες να είχες νεκρούς και πάνω από ένα. Και σήμερα υπήρχε κίνδυνος να είναι μεγάλης έκτασης. Αγωνιστική απάντηση στα σχέδια για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας έδωσαν οι εργαζόμενοι μετά από σύσκεψη που έγινε το Δεκέμβρη του 19 με τη συμμετοχή σωματείων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, φορέων, ακόμα και κατοίκων της περιοχής, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας. Η προσέλευση κατοίκων απλών ανθρώπων για εμάς θεωρείται μια πρώτη νίκη που μπορεί μέσα από τις σημερινές διεργασίες να αποτελέσει πραγματικά αφετερή αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, των τοπικών κοινωνιών, των συμφερόντων της χώρας μας συνολικότερα.
Γνωρίζουμε πως όλοι αυτοί που μαζευτήκαμε εδώ μέσα επίσης ενδεχομένως να μην έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Να διαφωνούμε σε πολλά ή να συμφωνούμε σε περισσότερα ή αντίστροφους. Σίγουρα όμως μας ενώνει το ενδιαφέρον όλων να παρθούν μέτρα για να μην σκοτώνονται οι εργαζόμενοι στην εργασία, να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας που είναι οικονομικός μνήμονας όλης της στερεάς και αυτή η μεγάλη επιχείρηση να αναπτυχθεί παραπέρα, να προσφέρει συνολικά στο λαό της χώρας μας σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, πράγματα που για να διασφαλιστούν θα πρέπει να μην προχωρήσει η παραπέρα ιδιωτικοποίησή της. Τίποτα, λένουμε τα τσαλί, θα τους σταματήσουμε με ενότητα και πάλι. Τους υποδεχόμαστε με το σύνθημα «Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες και όχι στα παρασίτα τους κεφαλαιοκράτες». Μεγάλο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης εκφράστηκε από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και πορείες που έγιναν από τους εργαζόμενους, σωματεία και φορείς στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Χαλκίδα. Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους στη Λάρκο. Αυτό το χρονικό διάστημα μπροστά στην κατάσταση που έχει φέρει η κυβέρνηση τη Λάρκο και στην προοπτική να την κλείσει, οι εργαζόμενοι δίνουν τη δική τους απάντηση. Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια τέτοια απάντηση και θα έχει συνέχεια. Εμείς θα είμαστε εδώ, σταθερά στον αγώνα, δίπλα στους εργαζόμενους και θα παλεύουμε όχι μόνο για να πάει στην κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση τη Λάρκο, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση. Να λειτουργήσει και να λειτουργήσει στην κατεύθυνση που πρέπει. Οι εργάτες της Λάρκο αποφάσισαν τον δρόμο του αγώνα που κλείνει δύο μήνες και σήμερα πραγματοποιείται εδώ στην πόλη μας και θα είναι μακρόχρονος και τους λέμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βάλουμε κι άλλες δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δεσμούς αίματος με τους εργάτες της Λάρκο. Δεσμούς ισχυρούς που σφυριλατήθηκαν με τη μεγάλη απεργία το 1977 και διατηρούνται γερά μέχρι σήμερα. Θα παλέψουμε με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα ενάντια στην απαξίωση, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε τη χρηματοδότηση και τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης με ευθύνη, σχεδιασμό και έλεγχο του κράτους, καθώς και την παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις μεγάλες δυνατότητές της και που είναι και το λέμε, το τονίζουμε και θα το τονίζουμε και θα το βροντοφωνάζουμε πάρα πολύ μεγάλες. Η Λάρκο είναι ένα πραγματικό χρυσορυχείο, τρανταχτή απόδειξη ότι η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο, ικανό εργατικό δυναμικό. Και αυτό το χρυσορυχείο στα χέρια της εργατικής τάξης που θα οργανώσει όμως και αλλιώς συνολικά την κοινωνία και την οικονομία θα είναι μεγάλο εφόδιο για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Η τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησης ανοίγει το δρόμο για δύο διαγωνισμούς. Θα πωληθούν τα πλούσια σε κοιτάσματα μεταλλεία της Εύβοιας και της Καστοριάς και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δημόσιο, ενώ συνεχίζεται η απαξίωση της επιχείρησης. Σήμερα η κυβέρνηση, διαμέσου του εκαθαριστή που διόρισε, εφαρμόζει το διαλυτικό της σχέδιο. Σφράγισε το μεταλλείο της Λάρκος στον ομό Καστοριάς. Έριξε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ σε μεγαλοεργολάβους στην Εύβοια. Ετοιμάζει την πρίκα για τον επίδοξο αγοραστή. Με κυβερνητική ευθύνη λειτουργεί μόνο ένα από τα 5 καμίνια στο εργοστάσιο της Λάριμνα. Ενώ κυβερνητικοί μηχανισμοί, άθλιοι κυβερνητικοί μηχανισμοί, οργανώνουν βρώμικη εκστρατεία συκοφάντησης των εργαζομένων, που έχουν φτύσει αίμα τόσα χρόνια και έχουν θρηνήσει 80 και πάνω νεκρούς. Τη φέρατε χωρίς να συζητηθεί επί της ουσίας, στα μουλοχτά αυτή την τροπολογία, ακριβώς για να μπορέσετε να σταματήσετε τις αντιδράσεις.
είσαστε γελασμένος. Αν με αυτούς τους αστεϊσμούς θα σταματήσετε τη δράση των εργαζόμενων στη Λάρκο. Από τη διαδικασία της πώλησης το νέο αφεντικό δεν θα αποκτήσει τα χρέη, τα οποία υπολογίζονται σε 485 εκατομμύρια ευρώ. Έχει τη δυνατότητα να απολύσει τους 1.200 εργαζόμενους ή να κρατήσει όσους θέλει με ό,τι όρους θέλει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζηδάκη και κύριε Σταϊκούρα, φέρνει την τροπολογία έκτρωμα και βάζει σε εκαθάριση τη Λάρκο για να την τεμαχίσει να πουλήσει το εργοστάσιο στη Λάριμνα, τα μεταλλεία και τον ορυκτό πλούτο και να κλείσει την επιχείρηση. Γιατί εκεί οδηγεί το σχέδιό σας. Πατάτε στο έδαφος που σας έστρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και διαπράτεται έγκλημα εκπρομελέτης κατά των 1.200 εργαζομένων της επιχείρησης, κατά του λαού της στερεάς και της εργατικής τάξης. Η Λάρκο δεν είναι δική σας οικογενειακή επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι έχουν φτύσει αίμα, έχουν βιώσει αδυσόπιτη εκμετάλλευση και έχουν θρηνήσει δεκάδες νεκρούς με ευθύνη της δικής σας πολιτικής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Την ολοκληρωμένη πρόταση του ΚΚΕ με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή όχι μόνο την απέρριψε η κυβέρνηση, αλλά δεν τη συζήτησε καν. Για να μην φανεί με εμπεριστατωμένα στοιχεία η δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησης και η δική της ευθύνη να την παραδώσει στους ιδιώτες. Να καταργηθεί ο 46-64 του 20, να καταργηθεί η εξουσία του ειδικού διαχειριστή. Οι πράξεις του ειδικού διαχειριστή από τον διορισμό μέχρι σήμερα να ακυρωθούν, να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση, να αποζημιωθούν στο ακέραιο οικογένειες των θυμάτων της Λάρκο, να καταργηθεί κάθε απασχόληση εργαζόμενου με καθεστώς συνοικιαζόμενου εργολαβίας ή δελτίου παροχής υπηρεσιών. Για να πετύχουν το σκοπό τους, κυβερνώντες, εκάστοτε ιδιοκτήτες, αλλά και διορισμένα επιτελεία, δεν διστάζουν να κατασηκωφαντούν τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους, ακόμα και να καθυβρίζουν τις οικογένειες των εκατοντάδων νεκρών της Λάρκο. Και μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για τους μεταλλεργάτες αυτούς που ξέρουν καλά στη ζωή τους το πώς δένεται το ατσάλι, που μετράνε κάθε λίγο τους νεκρούς τους στη σκληρή αυτή δουλειά. Τρεις ήταν οι νεκροί εργάτες της Λάρκο μόνο τους δυο τελευταίους μήνες. Και πολλοί, πολλοί ήταν όλα αυτά τα χρόνια οι Αντώνηδες που δεν πρόλαβαν ποτέ να σχολάσουν σαν και εκείνον τον αξέχαστο της μεγάλης απεργίας του 77. Όλους αυτούς είναι που συκοφαντεί χρόνια τώρα η βρώμικη κυβερνητική προπαγάνδα όλων των κυβερνήσεων για να οδηγήσουν τη Λάρκο χωρίς διαμαρτυρίες στο σημερινό εκτελεστικό απόσπασμα. Σε συνδυασμό με την δραματική μείωση των θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι στη Λάρκο έχουν πλούσια πείρα από αγώνες για να μπουν εμπόδια σε αντεργατικούς σχεδιασμούς για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και μισθούς. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Οι περισσότεροι από 80 νεκροί εργάτες, η πολυήμερη απεργία του 1977, οι αγώνες τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, αποτελούν παρακαταθήκη για όλη την εργατική τάξη. Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες, 80 νεκροί στις μπάρδιες, εκατοντάδες θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, εκατοντάδες ακατεμένοι. Ο ιδρώτας όσων γλιτώσαμε από το θάνατο και τις αρρώστιες, αυτά και μόνο αυτά είναι που έχουν κρατήσει τη Λάρκο ανοιχτή μέχρι σήμερα. Δεν τη χαρίζουμε. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν, η Λάρκο θα μείνει ανοιχτή και ενιαία.
Οι εξελίξεις στη Λάρκο φωτίζουν ακόμα καλύτερα την αναγκαιότητα της πραγματικής διεξόδου που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αποτελεί την απόδειξη ότι παρόλο που στη χώρα μας υπάρχουν οι δυνατότητες με τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, γιγαντιές επιχειρήσεις, έμπειρο εργατικό, επιστημονικό, τεχνικό δυναμικό, πλουτοπαραγωγικές πηγές και ορυκτός πλούτος για ανάπτυξη προς όφελος του λαού, αυτό δεν γίνεται όσο κυριαρχούν τα μονοπόλια και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Είναι απαραίτητο και υπερόρημο, λέμε εμείς, να περάσει και η Λάρκο, όπως και όλος ο μεταλλευτικός πλούτος, όλα αυτά τα συγκεντρωμένα μέσα στην κοινωνική ιδιοκτησία. Αφού μόνο έτσι, με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, με εργατικό ταυτόχρονα και λαϊκό έλεγχο από τους ίδιους τους παραγωγούς του πλούτου, μπορεί να υπάρξει προοπτική για την πραγματική ευημερία του λαού μας, των εργατών της Λάρκο, των παιδιών τους. Στη νέα κοινωνική και οικονομική οργάνωση με την εργατική τάξη και τον λαό πραγματικά στην εξουσία, με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, μπορεί να τίθενται στην υπηρεσία του ανθρώπου όλες οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Ό,τι δηλαδή έχει δημιουργήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα σε οικονομία, επιστήμη, τεχνολογία, πολιτισμό, διασφαλίζοντας ένα ανώτερο επίπεδο ζωής για τον λαό και την νεολαία.